πίσω μου, εκεί που βρίσκεται ο Θανάσης Μελτζάνης, πρώτον δήμαρχο, τον κύριο Σταθά. Καλησπέρα σας και στους δύο. Θόμη, κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι από την Ιδιωτία και από το Δίστομο. Θα τολμήσω να πω το οροπέδιο του Δίστομου εδώ στην περιοχή, στην έδρα του Δήμου. Μία πρωτοβουλία από την πλευρά του Δήμου να καλλιεργηθούν χέρσες εκτάσεις μη επιδοτούμενες που δεν χρησιμοποιούνται ουσιαστικά από τους πολίτες εδώ του Δίστομου. Εκτάσεις που καλλιεργούνται από την πλευρά του Δήμου με στόχο ποιον, κύριε? Καταρχήν δεν μόνο για το Δίστομο, είναι για το Στήρι, για την Αντίκυρα και φυσικά για την Αράχοβα. Ήδη έχουμε κάνει συλλογή από χωράφια, ήδη σήμερα που μιλάμε. Ο στόχος είναι λοιπόν να δηλώσουν εδώ πέρα όσοι ενδιαφέρονται που έχουν χωράφια τα οποία δεν τα καλλιεργούν ή να καλλιέργεται εδώ και χρόνια, είτε γιατί δεν μπορούν, είτε γιατί είναι στην Αθήνα, για διάφορους λόγους ο καθένας. Ο στόχος μας είναι λοιπόν εμείς να καλλιεργήσουμε. Πώς να καλλιεργήσουμε? Πρώτα γίνει. Θα μαζέψουν τα χωράφια. Αυτό είναι μια δυναμική. Δεν σημαίνει κάθε φορά. Μπορεί να δηλώνει συνέχεια. Δεν σταματάμε για τα επόμενα 4 χρόνια που θα είμαστε σαν δημοτική αρχή τουλάχιστον. Μετά θα τα αξιολογούμε με γεωπόνους να δούμε τι δυνατότητα έχει το κάθε χωράφι από αυτό να καλλιεργήσουμε. Θα καλλιεργηθεί. Θα ενημερώνω τον ιδιοκτήτη. Από εκεί και πέρα θα προχωράμε συνεργασία με τον ιδιοκτήτη, αν θέλει να τον αναλάβει ο ίδιος ή θα τον αναλάβουμε εμείς μια ομάδα την οποία δημιουργούμε και από εθελοντές. Να το καλλιεργούμε. Ο σκοπός είναι να γίνει. Η παραγωγή που να υπάρχει ένας συνεταιρισμός ή ένα είδος κισεπ, όπου αυτή δεν διοχετεύεται αυτή η παραγωγή. Όποιος από τους ιδιοκτήτες δεν μπορεί να καλλιεργήσει, θα παίρνει ό,τι περισσεύει από τα έξοδα τα οποία θα έχουμε καλλιεργήσει στο χωράφι, θα το επιστρέφει και θα έχει ένα εισόδημα. Το βασικό τραπούλι είναι να καλλιεργήσουμε τη γη και να δημιουργήσουμε και θέσεις εργασίας. Αυτός είναι ο βασικός μας στόχος. Θα το υλοποιήσουμε, μπορεί να φαίνεται λίγο δύσκολο, φιλόδοξο αυτό το σχέδιο, αλλά σιγά σιγά επειδή υπάρχουν ήδη άτομα, το οποίο ήδη το κάνουν, δεν είναι κάτι το οποίο δεν υπάρχει. Βρισκόμαστε ήδη π.χ. σε ένα χωράφι εδώ πέρα που έχουν δημιουργήσει κάποια παιδιά εδώ από το Δίστομο, το οποίο έχουν αρχίσει δηλαδή να κάνουν αυτές τις καλλιέργειες, πήραν χέρι σε χωράφια και έχουν αρχίσει να τα κάνουν, δηλαδή να παράγουν. Στόχος σας είναι να αναπτυχθεί εδώ στην περιοχή ένα αγροτουριστικό δίκτυο, δηλαδή να είναι ένα σημείο αργότερα ενδεχομένως που να είναι και επισκέψιμο πέραν της καλλιέργειας των προϊόντων, και αν αυτά τα προϊόντα που θα καλλιεργηθούν, αν οι γεωπόνοι κρίνουν ότι μπορούν να καλλιεργηθούν κάποια προϊόντα, θα τροφοδοτήσετε και τις κοινωνικές σας δομές ενδεχομένως? Λοιπόν, φυσικά και θα τροφοδοτήσουμε και κοινωνικές δομές, και αυτό θα είναι ο στόχος μας. Φυσικά αυτό δεν παραμένει μόνο στα χωράφια. Μια και έκανε την ερώτηση, θα το πούμε, θα τα ακούσουμε εδώ πέρα για πρώτη φορά, το πούμε δημόσια. Θα προχωρήσουμε λοιπόν, γιατί υπάρχουν τα παραδοσιακά εδώ πέρα, οι στρούγγες, οι δαμάτρια, τα οποία είναι εγκατελειμμένα πια, τα οποία είναι από πέτρα φτιαγμένα. Θα κοιτάξουμε και αυτά λοιπόν να τα κάνουμε να είναι αυτόνομα, ώστε να μπορεί με φωτοβολταϊκά ένα αυτόνομα πάνω, ώστε να μπορεί ο κάθε επισκέπτης να πάει να μείνει εκεί πέρα, να κάνει αγροτουρισμό, να βλέπει αυτό το οποίο κάνουμε εδώ πέρα. Και φυσικά εδώ πέρα με αυτό, ξαναλέω πάλι, είναι να φέρουμε κόσμο, η ντόπη, η νεολαία να βρει να καλλιεργήσει τη γη, γιατί πρέπει να καλλιεργήσουμε τη γη, γιατί από αυτή ζούμε, από την παραγωγή ζούμε, δεν ζούμε από τις τράπεζες. Για τράπεζα, από το χρήμα δεν ζει κανένας. Με την παραγωγή ζει, πρέπει να το καταλάβουμε όλοι αυτό. Και πόσο μάλλον τώρα βλέπουμε, γιατί είναι κάτι το οποίο το είχαμε στο πρόγραμμά μας ούτως ή άλλως, σαν δημοτική αρχή όταν καταβήκαμε, και το βλέπουμε πόσο αναγκαίο είναι αυτή τη χρονική περίοδο που κλείσανε οι αγορές με τον κορονοϊό και πόσο δύσκολα γίνονται τα πράγματα. Επειδή είχαμε μια συζήτηση πριν την ζωντανή σύνδεσή μας, τι προϊόντα μπορεί να παράξει εδώ το σημείο? Γιατί παραδοσιακά ακούσαμε στο παρελθόν, μάλλον καλλιεργούνταν φρούτα, καλλιεργούνταν λαχανικά, καλλιεργούνταν όσπρια. Οι εκτιμήσεις μέχρι στιγμής των γεωπόνων και των παιδιών που ήδη ασχολούνται με το κτήμα εδώ του Δίστομου, να το πούμε έτσι, φαίνεται πως μπορούν να καλλιεργηθούν όλα αυτά? Φυσικά και μπορούν να καλλιεργηθούν, είναι κάτι το οποίο δεν έχει ξαναγίνει. Οι παππούδες μας, οι αγιάδες μας, αυτά συντηρούνται εδώ πέρα. Δεν έπαιρναν, πώς το λένε, ούτε λεμόνια, ούτε πορτοκάλια από την Αργεντινή, ούτε πατάτες από την Αίγυπτο. Εδώ πέρα τα έφτιαχναν όλα. Εδώ πέρα ήταν έφτιαχνα τα κρεμμύδια, τα σκόρδα τους, τις φακές, τα φασόλια, τα μπουστάνια τους. Αυτά εδώ πέρα τα κάνουμε εδώ πέρα. Για να υπάρχει ξανά πάλι μια αυτάρκεια στην τοπική κοινωνία και να τρώνε ένα προϊόν το οποίο το ξέρουν. Αυτό που θα τρώνε θα έχει και μια ποιότητα, την οποία τη γνωρίζουν, θα ξέρουν δηλαδή τι τρώνε. Και το βασικό τραπούλι είναι, ξαναλέω πάλι, να καλλιεργήσουμε τη γη μας, που αυτή τη στιγμή την έχουμε εγκαταλείψει. Ποιοι είναι αυτοί που ανταποκρίθηκαν πρώτοι? Είναι μεγαλύτερη σε ηλικία ή κυρίως νέοι άνθρωποι? Και μεγάλη ηλικία έχουν
ενδιαφερθεί και φυσικά και νέα παιδιά, τα οποία είναι και δίπλα μας σε αυτό το εγχείρημα, που θα είναι και τα περισσότερα που θα είναι αυτή η ομάδα, να το πούμε, διαχείριση όλο αυτό το σχέδιο. Ποια είναι αυτή η έκταση που έχει παραχωρηθεί, να το πούμε έτσι, σε αυτή την πρωτοβουλία από ιδιοκτήτες της περιοχής και πού στοχεύετε να φτάσετε ουσιαστικά? Ο στόχος είναι στο τέλος της τετραετίας εμείς να έχουμε καταφέρει τα περισσότερα χωράφια τα οποία είναι χείριση να τα καλλιεργήσουμε. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα, που το περίμενα κι εγώ, πάνω από 1500 στρέμματα τα οποία μας έχουν ζητήσει, ήδη τα έχουν δηλώσει και συνεχίζουμε. Είπατε ότι έχουν ξεκινήσει κάποιες καλλιέργειες. Τι καλλιέργειες είναι αρχικά αυτές? Και βλέπουμε και κλαδέματα από ελαιώνες. Τι ακριβώς γίνεται εδώ? Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Τα κλαδέματα που τα μαζεύουμε και τα κάνουμε κομπός για να γίνουν κοπριά, ας το πούμε, για να καταλαβαίνει ο κόσμος. Εδώ πέρα γίνονται διάφορα από αμυγδαλιές, μπορεί να βάλουμε ροδακινιές που υπήρχαν εδώ πέρα παλιά. Έτσι, διάφορες ποικιλίες και φυσικά εδώ πέρα τα κλαδέματα, αυτό που είπαμε πριν, ότι τα μαζεύουμε σιγά σιγά και ο Δήμος θα δημιουργήσουμε μονάδα κομποστοποίηση όπου αυτή θα χρησιμοποιείται και αυτά τα χωράφια. Και δηλαδή θα γίνεται η κομποστοποίηση, θα την προσπαθήσουμε να την κάνουμε στην βάση, δηλαδή στο σπίτι. Είναι κάτι το οποίο μας έχει πάει, δηλαδή αυτό το δίμηνο τώρα εδώ πέρα που έχουμε χάσει, μας πάει σε πολλά πράγματα πίσω, αλλά σιγά σιγά θα οργανωθούμε και θα τα υλοποιήσουμε. Με αφορμή και στις ημέρες του Πάσχα, πώς έχει η κατάσταση στο Δήμο σας γενικότερα, για να ευχηθούμε φυσικά κάθε επιτυχία και στον Δήμο και στους νέους ανθρώπους, κυρίως τους νέους ανθρώπους που θα ασχοληθούν με όλο αυτό, πώς πάει η κατάσταση εδώ στον Δήμο, αν ο κόσμος και στο μπλόκο, έτσι, μένει στο σπίτι. Θανάση, να επιχειρεί ο Δήμος. Και η Θόμη ρωτάει γιατί και τον μπλόκο. Έτσι. Λοιπόν, ακούστε, το βασικότερο απ' όλα είναι ότι πρέπει να συνειδητοποιήσουν όλοι ότι είναι μια κατάσταση που είναι πρωτόγνωρη για όλους μας. Το πόσο σοβαρή είναι, όχι, θα το δείξει η ιστορία. Δεν μπορούμε να το αξιολογήσουμε αυτή τη στιγμή. Εμείς αυτό πρέπει να κάνουμε είναι, το πρώτο στίχημα είναι να κοιτάξουμε να βγούμε ζωντανοί και να είμαστε όλοι στο μέτρο, αυτό που λέω συνέχεια. Γιατί η τυγιά είναι πάνω απ' όλα. Ο κόσμος που είναι εδώ πέρα στην επαρχία έχει θα αρχίσει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Κρατάνε τα μέτρα. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάποιο κρούσμα. Εύχομαι να μην έχουμε κάποιο κρούσμα. Αυτό είναι το βασικότερο απ' όλα. Γι' αυτό είναι και θέμα τύχης κιόλας. Δεν είναι μόνο θέμα μέτρων, είναι και ο παρόντας τύχη. Και αυτό το οποίο έχω να πω εδώ πέρα για κάποιους που θέλουν να έρθουν να κάνουν Πάσχα να μην κάνουν. Φέτος με το παρόντο δεν θα γίνει ούτως ή άλλως όπως γίνονταν τα προηγούμενα χρόνια. Άρα δεν υπάρχει λόγος να μετακινηθούν στην επαρχία, να έρθουν δηλαδή στα σπίτια, στα χωριά, είτε να δουν τους δικούς τους, είτε στα σπίτια τους, να μείνουν εκεί πέρα. Να δώσουμε αυτή τη μάχη, να είμαστε όλοι στο μέτρο του χρόνου και είμαστε, πρώτο Θεός, καλά. Του χρόνου έχουμε να κάνουμε και Πάσχα και μπάνια κάνουμε το καλοκαίρι και απ' όλα. Και εμείς όμως βλέπουμε εδώ πέρα στην επαρχία, προετοιμαζόμαστε και για την επόμενη μέρα με αυτό το οποίο κάνουμε σήμερα. Είδαμε το ρεπορτάζ, Θανάση, πριν από δύο μέρες. Ευχαριστούμε όλους, καλή ανάσταση, υγεία. Ανάσταση να έχουμε παντού σε όλους. Και η υγεία βλέπουμε ότι είναι το πιο σημαντικό αγαθό που υπάρχει. Δεν υπάρχει πιο σημαντικό τελικά αγαθό από την υγεία. Και όλα αυτά τα οποία τραβάμε εντός εισαγωγικών σήμερα τα κάνουμε, τα θυσιάζουμε για την υγεία μας. Θέλω να επιμείνω λίγο, Θανάση, πριν κλείσουμε αυτή την σύνδεση. Σχετικά με το ρεπορτάζ που είδαμε προχθές, τον Δήμαρχο να βρίσκεται σε μπλόκο στην περιοχή του μαζί με τους αστυνομικούς, προσπαθούσε να σταματήσει το ταξίδι των παράνομων επισκεπτών στο Δήμο του. Ποια είναι η εικόνα που έχει τώρα και αν συνεχίζει αυτή την πρωτοβουλία? Σας είδαμε στον μπλόκο στην προσπάθεια. Κύριε Κουδαστοπάσια, ποια είναι η ενημέρωση που έχετε, αν συνεχίζετε μια τέτοια προσπάθεια και τι θα πράξετε και σε δημοτική αρχή? Εντάξει, εμείς δεν παρατούμε κάτι σαν δημοτική αρχή. Εμείς απλά μαζί με την αστυνομία προσπαθούμε, δηλαδή, να συμβάλλουμε ώστε να μην έχουμε αυτά τα φαινόμενα. Ενημερώνω ότι γίνονται συνεχόμενα μπλοκ στους δρόμους που οδηγούν προς το, τουλάχιστον προς το Δήμο το δικό μας, γιατί εντάξει, κάποιοι φεύγουν και από διάφορους άλλους δρόμους και δεν είναι το πρόσημο δηλαδή, που θα γυρίσουν. Κάποια εντολή που έχουμε και στον νόηση που υπάρχει είναι να τους γυρίσουν πάλι πίσω, δεν είναι να μπει πρόσημο. Δηλαδή είναι καθαρά, δηλαδή, και θα το κάνουν. Έτσι, ένα είναι αυτό. Και πρέπει, δηλαδή, το βασικό το πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε, δεν πρέπει να δει, δηλαδή, είναι ανάγκη να εννοεί το κράτος. Δεν στείλουμε μια πάνω σε μπαμπούλες, πιστεύω, για να μας το πει αυτό. Όταν έχουν να παίζουν. Δηλαδή, δεν υπάρχει λόγος να το κάνουμε. Δηλαδή, να μην δίνουμε, δηλαδή, ώστε να τον έχουμε λιγότερες πιθανότητες. Δεν λέω ότι δεν θα συμβεί το μοιραίο. Εύχομαι να μην συμβεί, να μην έχουμε, αλλά τουλάχιστον βάσει πιθανότητα να προσπαθήσουμε να το αποκλείσουμε. Γι' αυτό κάνουμε όλα αυτά τα οποία κάνουμε. Και όσον αφορά και στο Ράχοβα, Θανάση, θα είναι η πρώτη φορά φέτος.